Μνημόνιο. Όταν θα αποφασίσουμε τι θέλουμε. Κοιτάξτε, όταν λέμε προσφυγή στις αγορές, να ξέρει ο ελληνικός λαός τι σημαίνει. Ότι πας να δανειστείς από ξένες τράπεζες, κυρίως, και από κερδοσκοπικά funds ή κερδοσκόπους. Ένα. Δύο. Θα βγάλω χρόνια τώρα. Εσείς δηλαδή τι θα κάνατε. Δύο. Θα σας πω. Μόλις τελειώσαμε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Το δεύτερο είναι ότι γίνεται με πάρα πολύ βεβαιασμένο τρόπο. Το τρίτο είναι ότι και οι εκθέσεις οι οποίες αναμένονταν δεν βγήκαν. Για παράδειγμα, η Moody's που δεν έκανε έκθεση αξιολόγησης, την οποία περίμενε η κυβέρνηση να την αξιοποιήσει να βγει στις αγορές, δεν είναι του Τσίπρα, ούτε του Σταντούλη, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ η Moody's. Και δεν έκανε αξιολόγηση. Άρα δεν είναι και ευνοϊκές. Είναι θετική έξοδος, κύριε Στρατούλη, ή όχι. Θα ήταν, και είναι πιο επικίνδυνη πολιτικό σήμερα, ή όχι. Θα ήταν ευτυχής διέξοδος αν ήταν σχεδιασμένη. Εάν θα μπορούσε να αποδώσει μικρό χαμηλό επιτόκιο και να μην επιβαρύνει τον ελληνικό λαό με ληστρικά επιτόκια. Άρα να μην βγει, λέτε. Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι πάει να βγει τώρα βεβαιασμένα με αυτόν τον τρόπο, κυρίως ως κίνηση πολιτικού αντιπερισπασμού. Για να δείξει. Επομένως, να πάρουμε καλύτερα από το μνημόνιο, λέτε. Εσείς να πάρουμε ένα μνημόνιο που είχε 1,5-2. Δεν είπαμε εμείς για μνημόνιο. Μα δεν μπορεί να υπάρχει ενδιάμεση λύση, κύριε Στρατούλη. Ή θα βγούμε σε αγορές όπως σχεδιάζει η κυβέρνηση, ή θα μείνουμε στα μνημόνια. Υπάρχει λύση ανατροπής. Δεν υπάρχει καμία ενδιάμεση λύση σε αυτό. Μέχρι την ανατροπή, μέχρι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω. Να μας σώσει, τι κάνουμε τώρα. Κοιτάξτε, ο τρόπος που βγαίνει η κυβέρνηση βεβαιασμένα και με συνθήκες που δεν είναι ευνοϊκές θα οδηγήσει σε ληστρικά επιτόκια και σε μεγαλύτερη εξάρτηση της χώρας μας. Δεύτερο, είναι μόνο για 2 δισεκατομμύρια ευρώ, άρα αποδεικνύει ότι είναι μόνο κίνηση αντιπερισπασμού πολιτικού για να φύγουν από τις ιστορίες όχι, και κύριε, να μπορέσουν κύριε να αντιμετωπίσουν τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση παίζει τη χώρα με τον Πατάκο. Να σας ρωτήσω τώρα εγώ. Μα αυτό που Να σας απαντήσω με ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατό, φανταστείτε εσείς τώρα, οι αγορές, δηλαδή ξένοι μεγάλοι τραπεζίτες και οι ξένοι μεγάλοι κερδοσκόποι, να έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία και να έρχονται να τη δανείσουν τώρα που το δημόσιο χρέος της χώρας είναι 175% του ΑΕΠ, 321,4 δισεκατομμύρια ευρώ, μη βιώσιμο στον αιώνα τον άποντα, αν δεν διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους του, και δεν έδιναν δάνεια στην Ελλάδα και την οδήγησαν στο μνημόνιο το 2010, όταν στις αρχές του 2010 κύριε με κυβέρνηση Στρατούλη, τον Παπανδρέου ήταν 115% το δημόσιο χρέος. Κύριε Στρατούλη, και εσείς θα δανειστείτε. Άρα γίνεται η κυβέρνηση και εσείς θα δανειστείτε. Δεν υπάρχει χώρα να μην δανειστείτε, κύριε Στρατούλη. Μα φυσικά και εμείς όταν είμαστε κυβέρνηση θα δανειστούμε. Αλλά και από το εξωτερικό θα δανειστούμε. Άρα από τις τράπεζες και τις αγορές. Αφήστε να πω εγώ πώς θα δανειστούμε. Όχι, όχι, από πού θα δανειστείτε, πείτε μας. Και από τις τράπεζες και τις αγορές αν χρειαστεί. Και το πρώτο διάστημα θα χρειαστεί. Αλλά θα φροντίσουμε, η αριστερή κυβέρνηση να δανειστεί με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας και με χαμηλά επιτόκια όπως οι άλλες χώρες. Και αν αυτό δεν γίνει, θα φροντίσουμε να έχουμε και συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης και με εσωτερικό δανεισμό, με ομόλογα που θα βγουν, και από τις τράπεζες που έχουμε θέσει. Και από τις τράπεζες που θα έχουμε θέσει υπό δημόσιο έλεγχο και θα πρέπει να στηρίζουν το δημόσιο στις επενδυτικές πολιτικές του και από να τελειώσω. Και από φιλικές χώρες που μπορούν να δανείσουν με μικρότερο επιτόκιο. Ποιες είναι αυτές. Ποιες είναι αυτές. Οι φιλικές χώρες. Για πείτε μας. Εάν ψάξετε τον παγκόσμιο γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζετε και τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα να έχει διαστηρίγματα θα το δείτε. Από τον κύριο Γρηγοράκο. Αν είστε συνεχώς. Δεν ακουγόμαστε κύριε. Παρακαλώ. Αν είστε συνεχώς προσκολλημένοι μόνο στη Μέρκελ, στην Τρόικα, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην Ευρώπη είμαστε προσκολλημένοι. Κύριε Γρηγοράκη, στην Ευρώπη. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα. Κύριε Στατούλη, εκεί δεν υπάρχει. Ελάτε ρε παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Να μην έρθει η Μέρκελ. Ο λαός μας. Να μην έρθει η Μέρκελ. Τώρα πρέπει να απαντήσει ο άνθρωπος. Έρθει δεν έρθει η Μέρκελ. Είναι απεχθές πρόσωπο για τον ελληνικό λαό και δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει. Κύριε Γρηγοράκη, ήδη έχουμε σχεδιάσει τη μεταμνημονία.